Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τις οτασπίδες της αμερικάνικης εταιρείας GoAxil. Η GoAxil προέρχεται από τον κλάδο των παραϊατρικών συσκευών, καθώς επί σειρά ετών ασχολήθηκε με την κατασκευή ακουστικών βαρικοΐας. Με τα χρόνια, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία και την εμπειρία που απέκτησε, έβγαλε μια ολοκληρωμένη σειρά οτοασπίδων, τις οποίες θα τις παρουσιάσουμε σήμερα. Ξεκινάμε από το εισαγωγικό μοντέλο, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, σε πράσινο χρώμα, βγαίνει και σε χρώμα μαύρο, πορτοκαλί και μπλε. Είναι ουσιαστικά οτοασπίδες σιλικόνης, με αυτό εδώ πέρα τη θηκούλα μαζί, τις οποίες τις βάζετε μέσα και μπορείτε να τις παίρνετε παντού μαζί. Βγαίνουν σε δύο μεγέθη, ανάλογα τον τύπο αυτιού που έχει ο κάθε άνθρωπος για να ταιριάξουν καλύτερα σε αυτόν και προστατεύουν από οποιοδήποτε δυνατό και ανεπιθύμητο θόρυβο και προφυλάσσουν την ακοή μας. Πάμε τώρα στο επόμενο μοντέλο που είναι η Defender. Η Defender ουσιαστικά είναι παρόμοιες σε εμφάνιση με τις Reactor, όμως έχουν μια ειδοποιώς διαφορά. Έχουν πολύ μεγάλη απομόνωση του ήχου και έχουν την εξής καινοτομία. Έχουν μια τάπα ουσιαστικά επάνω, που αν αφαιρέσουμε αυτή την τάπα, ο ήχος από εκεί που απομονώνει πάρα πολύ, απομονώνει πολύ λιγότερο και έτσι μας δίνει δυνατότητα να συνομιλήσουμε πολύ εύκολα με κάποιον άλλον στο πεδίο ή όπου είμαστε και υπάρχει ισχυρός θόρυβος. Έτσι δεν χρειάζεται ούτε να βγάλουμε τις οτοασπίδες, ούτε να βάλουμε άλλες, ούτε τίποτα. Απλά αφαιρούμε την τάπα, η οποία είναι ενσωματωμένη επάνω, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα από την κάμερα, και συνεχίζουμε να μιλάμε κοντά, κανονικά. Ωστόσο, βγάζοντας την τάπα, δεν σημαίνει ότι οι ήχοι δεν απομονώνονται καθόλου. Απομονώνονται κανονικά οι ήχοι, απλά δεν απομονώνονται τόσο πολύ. Είναι επικεντρωμένη η απομόνωση στους ήχους, οι οποίοι παράγονται από τον πυροβολισμό του όπλου. Τελειώνοντας με τις πρώτες εκδόσεις των οτοασπίδων, οι οποίες προστατεύουν την ακοή μας, θα πάμε τώρα στις επόμενες εκδόσεις, οι οποίες εκτός από το να προστατεύουν, βελτιώνουν κιόλας την ακοή μας. Αυτές είναι οτοασπίδες ηλεκτρονικές. Για όσους δεν έχουν ξανακούσει την ορολογία, οι ηλεκτρονικές οτοασπίδες είναι οτοασπίδες με τις οποίες, αφού τις φορέσουμε, ακούμε κανονικά όλους τους ήχους οι οποίοι μας περιβάλλουν, εκτός από τους ανεπιθύμητους. Και οι ανεπιθύμητοι ήχοι σε εμάς ποιοι είναι? Οι πολύ δυνατοί ήχοι. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα ακουστικό πολύ χαμηλού προφίλ, το οποίο δεν μας εμποδίζει κατά την επόμιση του όπλου, ούτε κατά την γρήγορη κίνηση της κεφαλής. Εδώ πέρα έχει δύο μικρόφωνα πολυκατευθυντικά, τα οποία προσφέρουν τρισδιάστατο ήχο, δηλαδή το που ακούγεται ο ήχος το καταλαβαίνουμε ακόμα και με κλειστά τα μάτια. Έχουμε δηλαδή μια φυσική αίσθηση της ακοής. Δεν παραμορφώνουν επίσης καθόλου την χρειά αυτού που ακούγεται. Άρα λοιπόν έχουμε μια απόλυτα φυσική αίσθηση της ακοής, απομονώνοντας μόνο τους ήχους που δεν θέλουμε, μόνο τις τουφεκές. Συνεχίζοντας εδώ, βλέπουμε ότι έχει αντιβακτηριδιακά και ανατομικά σφουγγαράκια, τα οποία εφαρμόζουν άψογα στο αυτί. Μου πέσανε και οι μπαταρίες που έχει μέσα, διότι περιέχονται στη συσκευασία. Έχει βραχίονες υψηλής ποιότητας και η γέφυρα που έχει από πάνω εδώ είναι ανατομική, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα, είναι πάρα πολύ ανατομική και αυτή χαμηλού προφίλ και επίσης για όποιους έχουν φορέσει οτοασπίδες ξέρουν ότι μετά από κάποιο διάστημα στις παλιές κυρίως οτοασπίδες πριν μια δεκαετία τους έπιανε το κεφάλι. Τους έπιανε το κεφάλι γιατί η γέφυρα επάνω τους έσφυγε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν τα λάθη του παρελθόντος έχουν λυθεί και ειδικά στις συγκεκριμένες οτοασπίδες έχουν εξαλειφθεί. Τώρα, σχετικά με τη χρήση τους. Η χρήση τους δεν απαιτεί καμία εκπαίδευση. Το μόνο πρέπει να κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε τις μπαταρίες στη θήκη τους και να τις ανοίξουμε. Τι κάνουμε τώρα?
ρυθμίζουμε το βραχίωνα, βάζουμε τα μικρόφωνα μπροστά και τις τοποθετούμε στο κεφάλι. Αφού κάνουμε τις μικροδιορθώσεις για να εφαρμόσουν σωστά, για να εφαρμόσουν σωστά η γέφυρα με το κεφάλι μας και αισθανθούμε άνετα, απλά τις ενεργοποιούμε. Κατά την ενεργοποίηση, στο οροστάτι έχει ένα σκαλοπατάκι. Σε αυτό το σκαλοπατάκι, αν το αφήσουμε εκεί, ουσιαστικά έχουμε τους ήχους περιβάλλοντος, όπως ακριβώς τους ακούμε και χωρίς οταασπίδα. Δεν θα τους ακούσουμε δηλαδή ούτε πιο δυνατά, ούτε πιο χαμηλά. Τώρα, εάν το επιθυμούμε, μπορούμε να ακούσουμε τους ήχους είτε δυνατότερα από ό,τι είναι φυσικά, είτε χαμηλότερα. Μπορεί να είμαστε ένα περιβάλλον που να έχει πάρα πολύ φασαρία και αν θέλουμε να συγκεντρωθούμε για κάτι, να είμαστε ένα σκοπευτήριο και να γίνεται χαμός γύρω μας, το οτιδήποτε. Ή να είμαστε το κυνήγι και να μιλάνε όλοι γύρω μας. Και αυτό για όσους κυνηγάνε το ξέρουν πολύ καλά. Τώρα, κάποιος που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτού του τύπου της οτοασπίδας, της εξωτερικού τύπου για τους δικούς του λόγους, είτε γιατί δεν το βολεύουν, είτε γιατί κυνηγάει σε μέρος που έχει πολύ κρύο ή όταν πηγαίνει στο σκοπευτήριο έχει πολύ κρύο και θέλει να φοράει σκουφί, καπέλο ή γενικότερα δεν του αρέσουν, θέλει να φοράει κάτι πιο κομψό, πιο διακριτικό, υπάρχουν και αυτές οι οτοασπίδες οι εσωτερικού τύπου, οι οποίες έρχονται σε μια premium συσκευασία όπως και το ίδιο το προϊόν, οι οποίες είναι ψήρες ουσιαστικά, οι επωνομαζόμενες ψήρες ή in-ear όπως θα λένε στο εξωτερικό, έχουν μια θήκη για να τις κουβαλάμε μαζί και έχουν και αυτό εδώ πέρα το θηκάκι που μπαίνουν μέσα τα ακουστικά μας. Αυτό εδώ πέρα το κουτάκι τι κάνει. Ουσιαστικά είναι και power bank για τις ίδιες οτοασπίδες. Δηλαδή τις βάζουμε μέσα και αυτές φορτίζουν. Οπότε πάντα είμαστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσουμε, ακόμα και αν είμαστε σε μέρος που δεν έχουμε μπρίζα, power bank, όλα αυτά. Είμαστε κάπου σε κάποιο βουνό, σε κάποιο κυνήγι ή έχουμε κάτι σε ένα ολοήμερο στο σκοπευτήριο και έχουμε περάσει πολύ ωραία. Οι οτοασπίδες βγαίνουν και σε κάποιες παραλλαγές, βγαίνουν δηλαδή σε κάποιες λίγο διαφορετικές εκδόσεις. Τι εννοώ? Αυτές εδώ πέρα είναι οι ηλεκτρονικές, όπως είπαμε, οι εξωτερικού τύπου. Βγαίνουν ίδιες ακριβώς με Bluetooth. Τι σημαίνει αυτό? Φοράμε τις οτοασπίδες, δεν ακούμε κανέναν θόρυβο ο οποίος μας ενοχλεί, ακούμε το περιβάλλον κανονικά και μπορούμε, εάν μας καλέσει κάποιος στο τηλέφωνο, να απαντήσουμε την κλίση μέσω των οτοασπίδων και να συνεχίσουμε να μιλάμε κανονικά στο τηλέφωνο και να βρισκόμαστε είτε στο πεδίο βολής είτε στο κυνήγι. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία η οποία βαστάει από δεκαετίες ουσιαστικά πίσω, ότι οι οτοασπίδες μας μειώνουν την απόλαυση στο κυνήγι ή στο σκοπευτήριο. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, αυτό δεν ισχύει πια. Οι οτοασπίδες δεν μας περιορίζουν σε τίποτα απολύτως. Ίσα-ίσα μας αναβαθμίζουν την ακοή και κατ' επέκταση και την εμπειρία που έχουμε είτε στο κυνήγι είτε στο σκοπευτήριο. Όλα τα μοντέλα οτοασπίδων που είδαμε σήμερα μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στο site μας, το οποίο είναι το berettaelas.gr. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά χαρακτηριστικά, τις προτινόμενες τιμές λιανικής. Μπορείτε να τα παραγγείλετε κιόλας από εκεί μέσω του e-shop που διαθέτουμε. Και για οτιδήποτε άλλη πληροφορία, μην διστάσετε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα που θα βρείτε στην σελίδα μας.